Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή ο μόνος τρόπος δημοκρατικός έτσι ώστε να εκφραστεί η λαϊκή βούληση και να μπορέσει η Ελλάδα να μπει σε μια νέα κατεύθυνση και να σπάσει αυτά τα δεσμά των μνημονίων που έχει θέσει τη χώρα σε αυτά τα δεσμά των μνημονίων η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου είναι μέσα από την ανάδειξη μιας κυβέρνησης της αριστεράς έτσι ώστε όσο είναι ακόμα καιρός, ακόμα και τώρα, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή τη λογική αυτής της πολιτικής λιτότητας και να μπορέσουμε να βάλουμε τα θεμέλια για να χτίσουμε από την αρχή να νοικοδομήσουμε τη χώρα. Επομένως για μας είναι πολιτική προτεραιότητα και όσο το δυνατόν γρηγορότερα να πάμε σε εκλογές είναι ο δικός μας ο σκοπός. Εμείς πιστεύουμε... Και ο σκοπός αγιάζει τα μέσα λέτε. Όχι, δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή ο μέγιστος σκοπός... Γιατί από τη δική μας την πλευρά, εκφράζοντας όμως τα συμφέροντα της κοινωνίας, είναι να προχωρήσουμε σε μια πολιτική αλλαγή. Γιατί και μέσα στο 2014 διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα. Πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι έχει συντελεστεί όλο το κακό. Ότι έχουμε πιάσει πάτο. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν υπάρχει πάτος σε αυτό το βαρέλι που μας έχει βάλει η πολιτική του κυρίου Σαμαρά. Οπότε επομένως, λέτε... όσο πιο γρήγορα πάμε σε εκλογές, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα για την Ελλάδα. Λέτε... Από εκεί και πέρα, αν μου επιτρέπετε, επειδή υπόθηκαν. Και πάρα πολλά. Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα των θεσμών, εάν το ευτελίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί με την ίδια λογική ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος ευτελίζεται διαρκώς και με την ανοχή, αν θέλετε, και του κυρίου Παπούλια, που έχει μετατραπεί στην ουσία σε μια βιομηχανία υπογραφών, πράξεων, νομοθετικών περιεχομένου, οι οποίες ακυρώνουν το δημοκρατικό ρόλο της Βουλής, ναι. Έτσι ώστε να περνάνε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και χωρίς να έχουν πολιτική νομιμοποίηση μια σειρά από αντιλαϊκά νομοθετήματα. Από αυτό δείχνει το γεγονός το ποιος ευτελίζει τους θεσμούς. Και αν ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ο ένας θεσμός που ευτελίζει η κυβέρνηση, πιστέψτε με, υπάρχουν πάρα πολλοί θεσμοί ακόμα. Ελάτε, το κύριε Κρανιδιώτη. Έχει γίνει κουρελόχαρτο. Μια σειρά από δημοκρατικές και νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν γίνει κουρελόχαρτο. Θα μιλήσουμε αναλυτικά μετά και για την οικονομία. Θα έχουμε εκεί ψωμί. Είναι μια σειρά από θέλω